Παύλου και να δοξολογήσουμε το όνομα του Θεού μας, τιμώντας τον Μεγάλο Απόστολο. Και να θυμηθούμε πως ο Απόστολος Παύλος ήταν ο μεγαλύτερος διώκτης των χριστιανών. Ήταν ότι καλύτερο διέθετε ο Ιουδαϊκός κόσμος σε γνώση, σε πίστη, σε μαχητικότητα για να μπορέσει να πολεμήσει τους χριστιανούς. Ο Απόστολος Παύλος μπορούσε να πει κανείς εκείνη την εποχή σαν Σαούλ πως δεν κοιμόταν σχεδόν έχοντας αυτό το ανίστακτο ενδιαφέρον να αφανίσει τους χριστιανούς. Πορευόταν από πόλη σε πόλη, συσπήρωνε τους ακρεφνούς ακραίους Ιουδαίους, τους έκανε πιο μαχητικούς, τους έκανε εκδεκτικούς για να μπορέσουν να εξαφανίσουν τους χριστιανούς. Στην προσπάθειά του αυτή λοιπόν ο Σαούλ, ο οποίος ήταν ο νεαρός που κρατούσε τα υφάσματα, τα ρούχα, τους μανδύες, αυτόν που ρυθοβόλησαν τον Απόστολο, τον πρώτο διάκονο, τον Στέφανο, στην προσπάθειά του λοιπόν να κυνηγήσει τους χριστιανούς, ερχόταν από τη Δαμασκό και πήγαινε για Ιεροσόλυμα με μια μεγάλη ομάδα, οι οποίοι έφεραν μαζί τους πολλούς εχμαλώτους χριστιανούς και τους πήγαιναν για το μαρτύριο. Στη διαδρομή λοιπόν ακούει τη φωνή του Θεού, ακούει μια φωνή να λέει «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις», αλλά μαζί άκουσε και ένα μεγάλο θόρυβο και αισθάνθηκε μια δύναμη να τον πιέζει και έπεσε στη γη και είδε όραμα ο Σαούλ ότι αυτό που κάνει ήταν λάθος και σηκώθηκε, προσκύνησε τον Θεό και έγινε ο Παύλος και υποσχέθηκε να αναιρέσει την κακία του με πράξεις αγάπης και γύρισε όλο τον κόσμο προσπαθώντας να κηρύξει την αλήθεια. Έφτασε μέχρι εδώ, στην ευλογημένη μας πατρίδα. Πάτησε τα χώματα της ΚΟ. Σώζεται το βήμα του Αποστόλου Παύλου σε πολύ καλή κατάσταση στο Ζυπάρι. Μπορείτε να πάτε εκεί να το προσκυνήσετε. Πάτησε σε πολλά μέρη. Πέρασε από τη μεγάλη συναγωγή της ΚΟ. Μίλησε στους πατριώτες του Ιουδαίους, οι οποίοι από τότε ελαττώθηκαν μέχρι που εξαφανίστηκαν. Και υπάρχει μέχρι σήμερα η παρουσία του και εδώ στο ευλογημένο αυτό μέρος. Αδελφοί μου, απόψε που γιορτάζουμε τη μνήμη των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ας δοξάσουμε τον Θεό και ας τον παρακαλέσουμε όλοι μας να ακούσουμε κι εμείς ή να ακούμε συνεχώς αυτή τη φωνή «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Γιατί μπορεί κι εμείς να διώκουμε την αλήθεια του Θεού. Μπορεί να μην κάνουμε το καθήκον μας. Μπορεί να μην βοηθούμε τον συνάνθρωπό μας. Μπορεί να μην τηρούμε τις εντολές. Μπορεί δηλαδή να μην αγαπούμε όσο πρέπει ο ένας τον άλλον. Άξιοι και τιμοί άρχοντες του τόπου, φρουροί και φύλακες, ένστολοι των ιερών αυτών των κομμάτων, λαέ του Θεού περιούσιε και αδελφοί μου συμπεριζήτεροι, χορέ των Αγίων Ιερευσαλτών που εφράνουν την καρδιά μας, κύριε Σαχελή, απόψε, με τη δύναμη της πίστης του άραντε. Πρέπει να δοξάζουμε το όνομα του Θεού, γιατί ο Θεός μας είναι αληθινός και μας το δείχνει αυτό κάθε μέρα. Θέλω να σας εξομολογηθώ πως όταν ήρθα στην ΚΟ πριν λίγο καιρό, με ενοχλούσε που ο ναός του Αγίου Παύλου ήταν ατιμέλητος εξωτερικά, αλλά τα οικονομικά του ναού δεν επέτρεπαν
να τον βάψουμε. Ήρθε μία μέρα στο γραφείο μου ο κύριος Σαρής, αδελφός μας κι αυτός, με άλλη πίστη, μουσουλμάνος, γείτονας, και είπε: «Θέλω να βάψω τον Άγιο Παύλο». Τον ευχαριστώ από αυτή τη θέση και θέλω να σας πω πως η αγκαλιά του Θεού είναι πολύ μεγάλη και μέσα εκεί χωράει ο σύμπας κόσμος. Και μη ξεχνάτε πως η εντολή της αγάπης που έδωσε ο Χριστός μας είναι τόσο δυνατή που δεν μπορεί να την καταργούμε εμείς με τη μικρότητα της ψυχής μας. Χρόνια πολλά, ευλογημένα και χαρούμενα σας εύχομαι.